Και τώρα καλούμε την κυρία Αναστασία Ανδρουλάκη, εκπαιδευτικό, φιλόλογο, μέσα της εκπαίδευσης, με θέμα «Με την τόλμη του υπερρεαλισμού και τη δυναμική της ιδεολογίας», Νίκος Αγγωνόπουλος, Μιχάλης Κατσαρός. Λοιπόν, να σας καλημερίσω κι εγώ με τη σειρά μου. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την περίοδο του Μεσοπολέμου, εμφανίστηκε ένα ρεύμα αμφισβήτησης που δεν θα μπορούσε να αφήσει έξω ούτε την τέχνη. Παραδοσιακές μορφές δημιουργίας πάνε, αμφισβητούνται υπάρχουσες αντιλήψεις στη μουσική, στη ζωγραφική και στην ποίηση. Δημιουργείται λοιπόν ο υπερρεαλισμός, που στην ποίηση εκφράζεται με μια νέα μορφή, που στηρίζεται στην ανάγκη ελεύθερης έκφρασης και αντιπαραδοσιακού οργανωμένου ποιητικού λόγου. Οι υπερρεαλιστές αντιμετωπίζουν το νέο κίνημα όχι ως στενό καλλιτεχνικό ρεύμα, αλλά ως στάση ζωής, ως συμπεριφορά η οποία αναλαμβάνοντας όλες τις επαναστατικές δραστηριότητες και απορρίπτοντας την κονφορμιστική νοοτροπία που τρεφόταν από τις αστικές κοινωνίες, φιλοδοξούσε να αποδώσει στους ανθρώπους ολόκληρη την πραγματικότητά τους. Μέσα από την πολιτική πράξη, οι υπερρεαλιστές έβλεπαν τη δυνατότητα να ενσαρκωθούν τα όνειρά τους και να μεταμορφωθεί η καθημερινότητα από τη φαντασία. Στην Ελλάδα, λοιπόν, ο Εγγονόπουλος, ως γνήσιος υπερρεαλιστής, ακολουθεί με συνέπεια και χωρίς αποκλίσεις αυτή την πορεία, τόσο στη ζωγραφική όσο και στην ποίηση. Την περίοδο που εξετάζουμε εκδίδει δύο ποιητικές συλλογές, το 1946, την Επιστροφή των Πουλιών, και το 1948, την Ελευσής, η Έλευσης, το αφήνει επίτηδες ατόνιστο, ώστε να διαβάζεται διτά. Επίσης, το 1954, το ποίημα Ατλαντικός. Σε αυτές τις καινούργιες του δημιουργίες ακολουθεί την τακτική των προηγούμενων. Είναι επαναστατικός και θεληματικά προκλητικός. Στέκεται έξω από την τυπική λογική και τα καθιερωμένα πλαίσια. Όπως πολλοί είπαν, κράτησε την άκρα αριστερά του κινήματος. Πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία εντοπίζονται στα ποίηματά του. Τα όρια ανάμεσα στο συλλογικό και στο προσωπικό είναι ασαφή. Για παράδειγμα, οι Μανόλιες που αγκαλιάζουν τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας από την Κωνσταντινούπολη εμφανίζονται σε πολλά σημεία των ποιημάτων του. Ο Νίκος Αγγωνόπουλος εξέφρασε τα δύο κατά τον εμπειρίκο μεγαλύτερα και πιο πολύτιμα στοιχεία, τον έρωτα και το σπαθί. Ύμνησε το ερωτικό πάθος που μεταμορφώνει τον κόσμο και επομίστηκε τα οράματα μιας επανάστασης υπέρ της ελευθερίας και του ανθρωπισμού. Πολύ συχνά εκφράζει έντονα καταστάσεις ερωτικές. Λέει: «Οι φωτεινές σου παλάμες στους ορίζοντες σμίγουν, η φωνή σου θοπεύει τη δροσιά που απλώνει ειδήσεις, το κορμί σου δονεί στα θερμά παρακάλια της νύχτας και στο βλέμμα σου χύει χαρά». Στην ποίησή του αναπτύσσεται μια σχέση έντασης ανάμεσα στην επισημότητα της καθαρεύουσας που χρησιμοποιεί και στο θέμα του, που συνήθως είναι ταπεινό ή λιγότερο επίσημο. Στα πρώτα ποίηματα εκφράζεται με επιθετικότητα, αποσκοπώντας την πρόκληση που, καθώς ρίχνεται στο χώρο ενός νοικοκυρίστικου αστισμού, προσλαμβάνει μοιραία τη χρειά της κοινωνικής αμφισβήτησης. Σε αυτήν την υπερρεαλιστική αδιαλαξία έμεινε πιστός ο Εγγονόπουλος και στις μεταπολεμικές του συλλογές. Μετά τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 1944, οι Έλληνες υπερρεαλιστές δέχονται κριτική από την αριστερή διανόηση, γιατί κατηγορούνται πως βρίσκονται μακριά και από την ίδια την ποίηση και από την ίδια τη ζωή. Ο ίδιος ο Εγγονόπουλος νιώθει την ανάγκη να απολογηθεί για την ποιητική του δυστοκία. Με το ποίημα «Ποίηση 1948» περιγράφει πώς η ζωφερή πραγματικότητα του εμφυλίου πολέμου επιδρά αρνητικά στην ποιητική του δημιουργία. Λέει: «Τούτη η εποχή του εμφυλίου σπαραγμού δεν είναι εποχή για ποίηση και άλλα παρόμοια», για να καταλήξει. «Γι' αυτό και τα ποίηματά μου είναι τόσο πικραμένα και πότε άλλωστε δεν ήσαν και είναι προπάντων και τόσο λίγα». Ο Εγγονόπουλος εκφράζει την παρέτηση, την πίκρα, την αδυναμία ανταπόκριση στο χρέος του ποιητή λόγω των συνθήκων του εμφυλίου πολέμου. Ο θάνατος λειτουργεί απαγορευτικά ως προς την επιτέλεση του χρέους του. Η λέξη «πικραμένα» μέσα από το σχήμα υπαλλαγής προσδιορίζει τη συναισθηματική συμμετοχή του στις ιστορικές εξελίξεις. Την ίδια εποχή, ωστόσο, στον αριστερό χώρο, ακούγονται και διαφορετικές απόψεις για τον υπερρεαλισμό, όπως αυτή του αναγνωστάκη, του Γιάννη Ρίτσου, που λέει: «Γιατί ο υπερρεαλισμός μας έδωσε ένα δείγμα τόλμης και μέσα στην τόλμη του ανέβασε στην επιφάνεια της τέχνης καινούργιες λέξεις, καινούργιους τρόπους. Θα βοηθήσει λοιπόν και με το παραπάνω για να υποθεί το νέο τραγούδι του καιρού μας και του λαού μας».
Η συνεχής ροή των πολιτικο-κοινωνικών συμβάντων φαίνεται να ευνοεί τον υπερρεαλισμό στο επίπεδο πράξης, με την έννοια ότι οι επιδράσεις του αφήνουν στα σημάδια στην υποδιαμόρφωση ποίηση. Ο Μιχάλης Κατσαρός, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, είναι ένας από τους πολλούς νεοέλληνες ποιητές που αντλεί τρόπους έκφρασης από το οπλοστάσιο του υπερρεαλισμού. Η μορφή των ποιημάτων του Εγκονόπουλου ακολουθεί τα υπερρεαλιστικά δεδομένα. Ηρμός με αρκετά καθαρή διαγραφή νοήματος, μόνο που το νόημα είναι κάποτε παράξενο, εξεζητημένα παράδοξο, παρανοϊκό σχεδόν. Αν το κοιτάξουμε με την κοινή λογική, θα ευθυμίσουμε. Μέσα από αυτή την ευθυμία, ο ποιητής μπορεί να αγγίξει το τραγικό. Κατά μία σύντομη στιγμή όμως, γιατί δεν ζει στην κατάσταση του τραγικού. Σπάνια πιάνει ζωγραφικά τα θέματα του, σπάνια προχωρεί με εικόνες. Τα ποίηματά του οικοδομούνται ακουστικά, μουσικά. Διαβάζοντάς τα ή ακούγοντάς τα, δεν σου αναπαράγεται κάποιος πίνακας, αλλά έχεις την αίσθηση μιας γλωσσικά εκφρασμένης περιγραφής, όπου η υφή και ο τόνος της λέξης συμβάλλουν ουσιαστικά στην απόδοσή της. Το γλωσσικό υλικό είναι άρτιο. Ο λόγος του διακινείται με συνέχεια και μεταβαίνει στα λογικά του άλματα με λεκτική συνέπεια. Στην ουσία, αυτά τα λογικά άλματα είναι ελάχιστα, γιατί το σύνολο του ποίηματος περιγράφει μια κατάσταση ή αναπτύσσει μια ιστορία, όπου το υπαρκτό και το υπνοημένο συνυπάρχουν ομαλά, όπως σε μια φαντασία που δρά ελεύθερη και ανιδιοτελώς σε έναν κόσμο μαγικό. Λειτουργούν λοιπόν ως ενισχυτικά της αίσθησης ότι βρισκόμαστε έξω από τα όρια της συμβατικής λογικής που φτωχαίνουν την ανθρώπινη υπόσταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ποίημα «Ύμνος δοξαστικός για τις γυναίκες που αγαπούμε». Είναι οι γυναίκες που αγαπούμε λίμνες. Στους καλαμιώνες τους τα φλογερά τα χείλη μας σφυρίζουν. Τα ωραία πουλιά μας κολυμπούν στα νερά τους. Κι ύστερα, σαν πετούν, τα καθρεφτίζουν υπερήφανα ως είναι. Αυτός ο μουσικός λυρισμός του προηγούμενου αποσπάσματος δεν είναι άγνωστος στα κείμενα του Εγκονόπουλου. Ίσα-ίσα πιστοποιεί από ένα μέρος τη γνησιότητά του. Ο ποιητής από την πρώτη του κιόλας συλλογή είναι ποιητικά ορισμένος, δηλαδή διακρίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και το ευρύ πεδίο του. Είναι πολυφωνικός. Κοντά στον ερωτισμό υπάρχει και η ανασχόληση με το εσωτερικό της ανθρώπινης ύπαρξης, η αγωνία για το σκοπό της. Αναρωτιέται ο ποιητής στο γλωσσάριο των Ανθέων. Τον άνθρωπο ή τον πόθο, τον πόθο. Τον πόλεμο ή την ειρήνη, την ειρήνη. Να αγαπιέσαι ή να αγαπάς, να αγαπώ. Στο ποίημα «Γοτθική πικρία» αφιερωμένο στο συναγωνιστή Ανδρέα Εμπειρίκο, δηλώνεται καταρχήν ο πόθος για την κατήσχηση της χαράς και η ετοιμότητα για θυσίες. Τώρα η ψυχή μας ποθεί τη γαλήνη. Τώρα η ψυχή μας ποθεί τη χαρά. Έστω και αν απαιτείται δι' αυτό η εξομήτριος κοίησης του φόβου. Το κείμενο τελειώνει με μια σειρά από αγωνιώδη ερωτήματα που υπογραμμίζουν την τραγικότητα ή αλλιώς τον τοπικό χαρακτήρα του εγχειρήματος. Συμφέρει στο άπειρο το χάος του ονείρου. Αυτή η άμυνα που θα μας πάει, σαν μας μισήσουνε και λιγαριές. Όμως, μαζί με τον ερωτισμό και την ενασχόληση με την ανθρώπινη ύπαρξη, συνυπάρχει ο κοινωνικός προβληματισμός, η αντίδραση στα διαπρατώμενα εγκλήματα της εποχής του. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ποιητική συλλογή του «Επιστροφή των πουλιών» περιλαμβάνεται ένα ποίημα αφιερωμένο εις Παύλον Πικασό, όπως λέει ο ίδιος. Το ποίημα αναφέρεται σαφώς στην Γκουέρνικα του Πικάσο, έργο στο οποίο καταγγέλλεται η απανθρωπιά, η βιαιότητα και η απόγνωση του πολέμου. Η Γκουέρνικα είναι μια έντονη διαμαρτυρία εναντίον του πολέμου και της καταστροφής που αυτός παίρνει. Δημιουργήθηκε στην περίοδο του Ισπανικού εμφυλίου. Ο Εγκονόπουλος παίρνει τον πίνακα, τον μεταμορφώνει σε λέξεις και τον μεταφέρει στην Ελλάδα, στην Ελασσόνα, στην ατμόσφαιρα του ελληνικού εμφυλίου. Λέει: «Ο Ταυρομάχος τώρα πλέον ζει στην Ελασσόνα, στη λιθόστρωτη πλατεία κάτω από τα πλατάνια». Το ποίημα «Διαδικός αυτοματισμός» μεταφέρει τη ζωφερή ατμόσφαιρα της αβεβαιότητας που επικρατεί στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση. «Το νου σας, φυλαχτείτε, προσέχτε. Οι διάνεμοι που φυσούνε φέρανε ίσα με τα αυτιά μας τα μυστηριώδη μηνύματα. Το κάθε τι εγκυμονεί γύρω μας και μια απειλή. Μα χαλάς δεν έμεινε που να μην τον επλάκωσε ο φόβος. Οι καιροί είναι αβέβαιοι. Καμιά ασφάλεια δεν έχουν οι δρόμοι. Σε πολλά σημεία η πλημμύρα κατέκλυσε το πάνω». Στον Ατλαντικό, τελευταίο ποίημα αυτής της περίοδου, εκφράζει την ανησυχία του για το μέλλον της Ελλάδος που ακόμη είναι αβέβαιο. Το δραματικό νόημα της ζωής δίνεται με ηλαρούς τόνους. Εξάλλου στον Εγκονόπουλο η σοβαροφάνεια πολύ συχνά χλεβάζεται. «Θα περάσουμε Ατλαντικό, σύμφωνες μπόρες θα μας βαρέσουν και μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, τι τρικυμίες και τι κακό.
Ταυτόχρονα όμως διατυπώνεται και η αισιοδοξία του για το μέλλον του ελληνισμού, τον οποίο και θαύμαζε. Όμως να ξέρετε, δεν θα χαθούμε. Κανείς, κανένας μας δεν θα πνιγεί ως μας προσμένει μια ξένη γη. Η ποίηση του λοιπόν έχει πολιτική διάθεση, εκφρασμένη με υπερρεαλιστικά στοιχεία που της προσδίδουν τη χαρακτηριστική ειρωνικότητά της. Συνομιλεί με την τρέχουσα ιστορία, ακόμη και όταν τα θέματα των ποιμάτων του δεν είναι πολιτικά. Ωστόσο, η επαναστατικότητά του έγκυται όχι τόσο στην πολιτική του τοποθέτηση, αλλά στην ανατροπή των παραδοσιακών μορφών έκφρασης. Ο Εγκονόπουλος καθιστά τη μαγική εικόνα απτή μέσω των λέξεων. Συνδυάζει λόγια και λαϊκά στοιχεία για να οδηγηθεί στην άλογη λογικότητα. Ο Εγκονόπουλος αγνοεί τα φραστικά και τα διανοητικά κλισέ. Ο ποιητικός του κόσμος υπακούει στο παράλογο, γιατί τα ίδια τα φαινόμενα βλέπονται από τον ποιητή ως παράλογα. Με την τόλμη της υπερρεαλιστικής έκφρασης, ο Εγκονόπουλος ακουμπά τα δύσκολα χρόνια της περίοδου που εξετάζουμε ποιητικά. Δύσκολα γιατί είναι συνυφασμένα με μια μελανή περίοδο της ελληνικής ιστορίας, την περίοδο του εμφυλίου, αλλά και την περίοδο βίας και καταπίεσης που ακολουθεί μετά. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης γεμίζουν από δυνάμει εχθρούς. Μια σειρά ποιητών της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς μαθήτευσαν στην ποιήση στρατοπέδου. Ανάμεσά τους και ο Μιχάλης Κατσαρός, μια στιβαρή ποιητική παρουσία, που εμφανίζεται ως ποιητής το 1946 στο περιοδικό Ελεύθερα Γράμματα με τον Μπαρμπερίνικο Καράβη. Από το 1949 ως το 1955 δημοσιεύει δύο συλλογές, το Μεσολόγγι και την Κατά Σαδουκαίων, με τονισμένο το στοιχείο της αμφισβήτησης. Ανήκει στους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Έζησε όλα τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και εξέφρασε την ανησυχία και την απογοήτευσή του για τις ειδικότερες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα, με έναν ποιητικό λόγο αμιγώς αντιεξουσιαστικό. Ο Μιχάλης Κατσαρός ήταν από τους πρώτους που κατήγγειλαν την προσαρμογή στην ευημερία ή τουλάχιστον στις μικροβολές της ειρηνικής ζωής, άλλοτε με επική μεγαλοριμοσύνη και άλλοτε με απλότητα. Εν ονόματι μιας ουτοπικής αναρχίας, έβρισκε την παράτολμη ορμή για μια επανάσταση που ασφαλώς θα γινόταν, αν όχι από άλλους, τουλάχιστον από τον ίδιο. Χρησιμοποιεί την ποιήση ως εργαλείο καταδίκης κάθε εξουσίας και των εξουσιαστικών σχέσεων σε γραπτή μορφή που προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά μιας εν δυνάμει εξέγερσης των λέξεων. Και αυτό γιατί διέβλεπε ότι η προσαρμογή στον καθημερινό ρυθμό της ειρήνης ύστερα από αγώνες και θυσίες δεν επέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και οι δύο τους συλλογές είναι γνήσια ποίηση. Συχνά στην πολιτική ποίηση, το ποιητικό και δημιουργικό βάθος θυσιάζεται σε βάρος του πολιτικού περιεχομένου. Ο Κατσαρός όμως πριν απ' όλα ήταν ποιητής. Και μάλιστα εκείνου του είδους που διαβάζοντας τα ποίηματά του, κάπου ανάμεσα στους στίχους, βλέπεις και τον ίδιο. Να αγωνιά, να παθιάζεται, να υποφέρει. Είναι η εποχή που στην Ευρώπη απλώνεται το πρώτο μεγάλο κίνημα για την ειρήνη, η μαζικοποιημένη αντίσταση των λαών για τον ψυχρό πόλεμο, κάτω από την τρομερή απειλή ενός πυρηνικού ολέθρου. Στην Ελλάδα αυτός ο αγώνας είχε πολλαπλές προεκτάσεις. Ήταν συνυφασμένος με το όραμα για έξοδο από την εθνική τραγωδία και αποτελούσε τη λύση για μια σειρά προβλημάτων της σύγχρονης ζωής. Το έργο του Κατά Σαδουκαίων που εκδίδεται το 1953 προαναγγέλει την εμφάνιση της ποίησης της ήττας, χωρίς εν τούτης να ταυτίζεται με το κυρίαρχο πνεύμα της γενιάς αυτής. Λέει, «Πάψε τους ύμνους σου, αστέ ποιητή Έλληνα Λιβαδίτη, για έρωτες, σπίτια και ηρεμία, όσο ανθρώπινα κι αν είναι. Έλα μαζί μου». Η συλλογή αυτή του Κατσαρού εισάγει ένα νέο ποιητικό λόγο και ρυθμό, που είναι επηρεασμένο από τον ιστορισμό του Καβάφη, την επαναστατικότητα του Μαγιακόφσκι και τον λυρισμό του Γεσένιν. Μέσα από μια ιδιόμορφη μυθολογία με σύμβολα που δημιουργεί ο ίδιος ο ποιητής, εμφανίζεται μια ανώνυμη πολιτεία, μια πολιτεία χαμένη. Δεν έχει πια όνομα, δεν έχει αναμένη φωτιά. Αυτό το κατανοούν και οι ίδιοι πολίτες της, που αισθάνονται την απογοήτευση από την μετέπειτα μέρα των αγώνων τους. Μετά το θέμα μας χάθηκε. Δεν έχουμε τίποτα να σας πούμε. Έτσι που όλα προδοθήκανε, έτσι που όλα λύσαν τους αρμούς. Ταυτόχρονα επικρατεί το θέμα του εκφυλισμού, του αποπροσανατολισμού των ανθρώπων που ξεκινάνε με αγωνιστική διάθεση για να αφομοιωθούν από την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων με αντάλλαγμα αξιώματα και πρόσχερη δόξα. Πώς γίνεται τόσο εσύ να ξεπέσεις? Η ένδοξη Ρώμη σε περίμενε τόσους αιώνες, σε προφητείες έλεγε τον ερχομό σου και εσύ αφομοιώθηκες? Βέβαια η θέση του ποιητή δεν είναι με αυτούς. Τοποθετεί τον εαυτό του με τους ανυπόταχτους. Άλλωστε, αυτή τη στάση κράτησε ο Κατσαρός σε όλη του τη ζωή.
Εγώ πάλι μέσα στο πλήθος διακλαβίζομαι. Η θέλησή μου διακλαβίζεται μέσα στο πλήθος. Μαζεύω τους σκόρπιους σπόρους μου, για την καινούργια μακρινή μου Ανάσταση μαζεύω. Ή, εγώ αντιπροσώπευα τα στρατεύματα της Κορέας, των Γάλλων πατριωτών, των Ισπανών εξόριστων. Υπήρξε ένας ιδιαίτερος πολεμιστής των λέξεων. Δεν αφηγείται απλά, δεν παραθέτει λέξη στη σειρά, αλλά συμμετέχει στη βιωμένη ιστορία. Ο δικός του συστατικός λόγος είναι η ποίηση. Η ποίηση που είναι το αίμα του σε μορφή λόγου και φέρνει εντός της τη συνείδηση του μαχόμενου ανθρώπου. Τη συνείδηση που ζητά όχι τη μακρόθεν, αλλά την καθημερινή δικαίωση. Νιώθει ότι έχει ένα κοινωνικό χρέος. Και αυτό το χρέος τον εμποδίζει να περιοριστεί στην απλότητα των ανθρώπινων συναισθημάτων. Οι ίδιες οι συνθήκες τον καθορίζουν και τον αναγκάζουν σε κάτι μεγαλύτερο και συλλογικότερο. Θέλω να μιλήσω απλά για την αγάπη των ανθρώπων. Και παρεμβαίνουν οι θύελλες, παρεμβαίνει το πλήθος. Στην αρχή τα ποίηματά του κέρδισαν τον έπαινο των αριστερών, μέχρι που εξέδωσε το κατά Σαδουκαίων. Στη συλλογή αυτή στρέφεται άμεσα εναντίον των τάσεων ενσωμάτωσης και γραφειοκρατικοποίησης των κομμουνιστικών κομμάτων. Λέει, πώς θα ξαναβαφτίσουμε τις πρικαγιές, ελευθερία, ισότητα, Σοβιέτ, εξουσία ή η εργάτρια Ντούμπιοβα παρήγαγε 15.000 ποτήρια. Νωρίτερα, ο Μιχάλης Κατσαρός, ως άνθρωπος της αριστεράς, έστειλε στην εφημερίδα Δημοκρατικό Τύπο του Σοφιανόπουλου το ποίημα «Η Διαθήκη μου», αλλά αυτό το δημοσίευσε κουτσουρεμένο, δηλαδή κόβοντας στίχους που προέτρεπαν είτε σε αντίσταση είτε που νόμιζε ότι τον φωτογράφιζαν. Ο Μιχάλης Κατσαρός απάντησε με το υστερόγραφο, που καταλήγει στα εξής. Τώρα καταλαβαίνω πια τι έχασα, ποιος είναι αυτός που πνίγει. Και εσύ λοιπόν στέκεσαι έτσι βουβός με τόσες παρετήσεις, από φωνή, από τροφή, από άλογο, από σπίτι. Στέκεις απέσια βουβός σαν πεθαμένος. Ελευθερία ανάπηρη πάλι σου τάζουν. Η ποίηση του Κατσαρού όμως δεν στρεφόταν μόνο κατά των κυρίαρχων καθιστοτικών αντιλήψεων της αριστεράς, επηρεασμένη από κάποια ψυχολογία της ΣΥΤΑΣ. Στρεφόταν ταυτόχρονα κατά του πνευματικού κλίματος της ΣΥΤΑΣ που διέβλεπε συνολικά στην αριστερά, ακόμη και όταν αυτή θεωρούσε τον εαυτό της νικητή, και κατά του συμβιβασμού της με την αστική ιδεολογία, αλλά και κατά της ίδιας αστικής ιδεολογίας. Με το ποίημα «Όταν», ο ποιητής επιχειρεί ένα ιδιαίτερα καυστικό σχόλιο για την Ελλάδα του εφησυχασμού των αρχών της δεκαετίας του 1950. Άνθρωποι φοβισμένοι και δειλοί που προτιμούν τη συνειδητή υποταγή στους ισχυρούς από τη συνέχιση ενός διεκδικητικού αγώνα, που θα μπορούσε να τους προσφέρει μια πολιτεία σαφώς δικαιότερη, στην οποία οι ίδιοι οι πολίτες είχαν τον πρώτο λόγο. Ο ποιητής ο Πεν, λοιπόν. Όταν ακούω να μιλάνε για τον καιρό, όταν ακούω να μιλάνε για τον πόλεμο, όταν ακούω σήμερα το Αιγαίο να γίνεται ποιήση, εγώ πάντα σωπαίνω. Μα η σιωπή του ποιητή δεν θα κρατήσει για πάντα, όπως δεν θα κρατήσει και αυτή η πρόθυμη αδρανοποίηση των πολιτών. Μα κάποτε που η κρύα σιωπή θα περιβρέχει τη γη, κάποτε που θα στερέψουν οι άσημες φλιαρίες και όλοι τους θα προσμένουν σίγουρα τη φωνή, θα ανοίξω το στόμα μου. Για να κλείσει το ποίημα με το στίχο, πάλι σας δίνω όραμα. Επανατοποθετώντας το ξέσπασμα των πολιτών σε κάποια μελλοντική εποχή που ίσως τα πράγματα είναι πιο ευνοϊκά. Το τελευταίο ποίημα της συλλογής του «Αντισταθείτε» εγκαταλείπει τη μυθολογία και οι επικλήσεις στέλνονται κατευθείαν χωρίς μεσολάβη στους αναγνώστες. Είναι επικλήσεις για μια αντίσταση καθολική, απεριόριστη, αντίσταση που μπορεί να προβάλλεται από τον καθένα σε όλα, μέχρι και στον ίδιο που την καλεί. Γίνεται λόγος για απόλυτη ελευθερία που αξίζει θυσίες και αντίσταση, σε αντιδιαστολή με την ανάπηρη ελευθερία που μπορεί να τάζεται και να αναμένεται. Ο ίδιος ο Κατσαρός εξάλλου υπήρξε συμβίβαστος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και αντιστάθηκε στο βόλεμα το οποίο πολέμησε με την ποίησή του. Αντισταθείτε σε αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει «Καλά είμαι εδώ». Εκείνο που ξεχώρισε τελικά τον Κατσαρό από τη γενιά του ήταν ότι είχε τη μνήμη. Ότι ήλπιζε και μαχόταν ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας και στην ομιμοποίησή της. Και μόνο μία λέξη που περικλεί πολλές έννοιες θα αρκούσε για να προσδιορίσει το ποιητικό του πράτην. Η λέξη «αντισταθείτε». Αντισταθείτε στα μικρά και στα μεγάλα. Αυτή είναι η διαρκής προτροπή του. Η έννοια της αντίστασης εγκολπώνεται στο εσωτερικό της ποίησής του, αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Γιατί αν η ποίηση είναι η δική του αρένα, τότε ο κοινωνικός χώρος είναι το πεδίο έκβασης της τελικής μάχης. Η διαχρονικότητα των ποιημάτων του προκαλεί έκπληξη. Φαίνονται σαν να γράφηκαν χθες. Το μέλλον που θα έχει πολύ ξηρασία έχει έρθει και είναι αυτό που ζούμε. Η ανάγκη για αντίσταση είναι παρούσα στην πολιτική αλλά και στην προσωπική μας ζωή.
Όσο για το στίχο «Ελευθερία ανάπηροι πάλι σου τάζουν», αυτό δεν θέλει φαντασία για να τον ταυτίσουμε με τις σημερινές δημοκρατίες, όπου δεν εκφράζεται η πραγματική θέληση των ανθρώπων. Ο Μιχάλης Κατσαρός ζητά την αλλαγή προς το καλύτερο. Ξέρει όμως ότι αυτή δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Και δυστυχώς αυτή η αλλαγή, ακόμη και σήμερα, δεν έχει πραγματοποιηθεί. Σε ευχαριστώ.